Καλημέρα και πάλι, καλό μήνα σε όσους ήρθατε τώρα στην μεγάλη συντροφιά μας. Σε όσους είσαστε από το πρωί, σήμερα, πρώτη του μήνα, των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στις Αργυρούλες, στους Αργύριδες, στους Ανάργυρους. Εμείς την περιμέναμε αυτή τη στιγμή από μέρες, όταν πρωτομιλήσαμε με τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό. Και είμαστε εδώ για να δώσουμε την μαρτυρία μας, για να ακούσουμε και τα δικά σας, τα μηνύματα. Κρατώ ήδη στα χέρια μου ένα από τα πολλά πονήματα του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, γνωστού καθηγητού, εδώ στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου επιγράφεται μαρτυρίες για θέματα πνευματικά και κοινωνικά. Ακριβώς λοιπόν σήμερα, με αφορμή το σημείο που συνέβη, το θαύμα, όπως το λέει η δικιά μου η μάνα, όπως το λέει ο ευσεβής λαός, που έγινε πριν λίγες μέρες στη Ρόδο, εκεί που δάκρυσε η εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ, ζητήσαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζητήσαμε από τον πατέρα Γεώργιο να έρθει εδώ σε αυτή την καινούργια εκπομπή που κάνει την πρώτη στράτα της και να έρθει μαζί με τις καλές του ευχές να μας δώσει και την σοφία του, να μας δώσει, να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις, τις αγωνίες σε αυτό το δύσκολο καιρό των σκοτεινών χρόνων, των μνημονιακών παγετώνων που ζούμε. Έχουμε ανάγκη και από πίστη και από ελπίδα, πέραν των όλων άλλων πιστευμάτων μας. Πατέρα Γεώργιε, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλή, την ευχή σας να έχουμε. Καλή σας μέρα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Λυπούμε διότι πέσαμε σε μεγάλη συγκοινωνία. Ελληνικά και αθηναϊκά πράγματα είναι αυτά. Με όλη μου την καρδιά λοιπόν, καλοτάξιδη εκπομπή και καλή επιτυχία να έχετε, με την έννοια ότι θα στηρίζετε τον ελληνισμό μέσα στα ιδανικά του. Ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως έχουμε πολύ καιρό να σας δούμε και μας έχει παραξενέψει τούτο, αλλά και μας έχετε λείψει. Ο πληθυντικός δεν είναι της ευγενίας, αλλά πιστέψτε με, από τις προηγούμενες μέρες που ανακοινώσαμε ότι θα ήσασταν εδώ, πήραμε πάρα πολλά μηνύματα, πολλά τηλεφωνήματα και μας είπαν να σας ρωτήσουμε, έτσι πριν πάμε κατευθείαν στην ουσία του θέματος, γιατί απουσιάζετε τους τελευταίους καιρούς από κοντά μας, γιατί δεν σας έχουμε μέσω τηλεοράσεως μέσα στα σπίτια μας, μας λείπει η φωνή σας. Είναι γεγονός, κύριε Βουλευτά, κύριε Νικολόπουλε, ότι διαμορφώνεται συνήθως, διατυπώνεται αυτό το ερώτημα, το έχω ακούσει και εγώ. Πού είναι οι διανοούμενοι? Έσκατος πάντων, ως πανεπιστημιακός και ομιλών αυτή τη στιγμή, πού είναι οι διανοούμενοι, γιατί δεν εμφανίζονται? Απλούστατα, δεν μας καλούν τα κανάλια. Άλλα διαφέροντα σήμερα δεν έχουν ανάγκη να ακούν τη φωνή μας. Τα δικά σας κανάλια, εννοώ τα συγγενικά προς σας, και ευλογημένο είναι και το νέο κανάλι, κάματε αυτή την πρόταση. Αν μας καλούν, θα εμφανιστούμε κι εμείς. Μάλιστα. Δεν περίμενα, ομολογώ, αυτή την απάντηση. Πατέρα Γεώργιε, ακούσατε για αυτό που συνέβη στη Ρόδο. Ας αφήσουμε την επικαιρότητα έτσι να μας προκαλέσει ή το θέλημα του Θεού, αν θέλετε. Έχουμε λοιπόν, όπως βλέπετε και ίσως θα το έχετε και εσείς κι άλλη φορά δει, βλέπουμε εδώ στο βίντεο τον Αρχάγγελο Μιχαήλ εκεί σε ένα ταπεινό, σε ένα μικρό εκκλησάκι της Ρόδου, στο νεκροταφείο της Ρόδου, στην περιοχή η Αλυσού. Είχαμε πριν δύο μέρες και τον Μητροπολίτη τον Ρόδου, τον βλέπουμε εδώ, όπου πήγε με πολύ πολύ συστολή, με ιδιαίτερη προσοχή για να μην αφήσει διάφορους να κερδοσκοπήσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών με τούτο το γεγονός, και οι ειδικοί όλοι ή της αρχαιολογικής υπηρεσίας και οι άλλοι, παρουσία των τηλεοπτικών φακών, είδαν ότι ούτε ο τείχος είχε υγρασία, ούτε η εικόνα από πίσω, το ξύλο, η οποία πριν λίγο καιρό, πριν δύο μήνες μόλις, είχε συντηρηθεί από τους συντηρητές του Υπουργείου Πολιτισμού, από την αρχαιολογική υπηρεσία, όχι από τους παπάδες, όχι από την εκκλησία. Και αφού έτσι με τόση πραγματική προσοχή, ευλάβεια, όπως θέλετε πέστε, προσέγγισαν το ζήτημα,
είδαν αυτό το παράδοξο. Να βγαίνουν από τα μάτια του Αρχαγγέλου, μόνον από τα μάτια, να βγαίνουν δάκρυα. Όχι άλλη εικόνα, ούτε από μπρος, ούτε από πίσω δεν είχε υγρασία. Θέλετε να μας πείτε οτιδήποτε για το συγκεκριμένο ή αφορμή τούτου του γεγονότος, να μας πείτε η εκκλησία μας, η παράδοσή μας, δέχεται τούτα ή είναι υπερβολές των παπάδων ή των θρησκόληπτων? Δεν είναι ότι τα δέχεται μόνο ο εκκλησιαστικός χώρος, που μπορεί αυτό να παρερμηνευθεί πολλές φορές όπως γίνεται. Διότι προσπαθούν να βρουν κάποιοι φυσικές εξηγήσεις για να απορρίψουν αυτό το οποίο ο λαός δέχεται. Ξέρετε, ο λαός μας έχει, ο ελληνικός λαός και γενικά ο ορθόδοξος κόσμος έχει τους κατάλληλους δέκτες για να αντιληφθεί το θαύμα. Αυτό λέγεται πίστη. Η πίστη δεν είναι κάτι τυφλό, κάτι που δέχεται κανείς χωρίς να περάσει από τη λογική του. Βέβαια η πίστη είναι υπέρβαση της λογικής, αλλά όταν λέγει ο Χριστός «η πίστη σου σε σοκέσε», δεν εννοεί ότι η πίστη θαυματουργεί. Η πίστη είναι όπως ο διακόπτης εις το ηλεκτρικό φως. Με την πίστη ανοίγει ο άνθρωπος την καρδιά και την διάνοιά του στη χάρη του Θεού. Διότι το θαύμα είναι η φανέρωση του Θεού μέσα στην ιστορία, μέσα στον ιστορικό χρόνο. Ο Έλληνας δε έχει μάθει να ζει μέσα στο θαύμα. Διότι συνεχώς ανιχνεύει και αναζητεί την άκτη στη χάρη του Θεού. Θα τα πω απλούστερα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, ακόμη και στην κοινωνική μας ζωή και σήμερα που είμαστε στο μη περαιτέρω από πλευράς κοινωνικής και πολιτικής, ο Έλληνας αναζητεί κάποιο θαύμα. Και εδώ είναι η απάτη του βέβαια. Τα θαύματα έρχονται σε συνδυασμό της πίστεώς μας, του ανοίγματος της καρδιάς μας εις την χάρη του Θεού και της επεμβάσεως, ορατής και αισθητής επεμβάσεως του Θεού μέσα στην ιστορία. Θα σας πω και κάτι άλλο για να δούμε ότι όχι μόνο είναι δυνατόν, αλλά κάνω και εγώ το σταυρό μου και το δέχομαι αυτό το θαύμα και νομίζω ότι δύο γράμματα τα ξέρω και εγώ και δεν είναι η ιερατική μου ιδιότητα που με πιέζει να δεχθώ κάτι τέτοιο. Ακόμη και η επιστήμη, όταν επιστρατευθεί σωστά, τότε οδηγεί στην αδυναμία του ανθρώπου να εξηγήσει το υπερφυσικό, διότι το θαύμα είναι κάτι υπερφυσικό. Θα σας πω λοιπόν κάτι που έζησα πριν από αρκετά χρόνια. Πήγαν σε ένα μοναστήρι που συνέβαινε το εξής. Ήταν μια Αναγία καρτ ποστάλ, χαρτόνινη, τίποτε. Και ήταν τοποθετημένη, ακουμπούσε σε κάποιο ξύλινο στήριγμα. Τίποτα άλλο, όπως είπατε και εσείς για τη Ρόδο. Και η εικόνα αυτή επί σειρά ημερών μυρόβλιζε. Έτρεχε μύρο και είχαν τα μπαμπάκια από κάτω και μάζευαν το μύρο που έτρεχε από την εικόνα, μία απλή φωτογραφία καρτ ποστάλ μιας Παναγίας της Πελοποννήσου και χωρίς καμία υποψία στον άνθρωπο, δεν την υπήρχε δυνατότητα εξαπατήσεως. Μου έλεγε κάποτε ο Μακαρίτης ο Ραφαηλίδης, που είχαμε ωραίες συζητήσεις αιωνία του η μνήμη, τον κίδευσα ως ορθόδοξο χριστιανό, μου έλεγε ο Ραφαηλίδης ότι ξέρεις, λέει, καμία φορά βάζουν στο ξύλο κάποια πράγματα, παρεμβάλλουν κάποια στοιχεία, οπότε αρχίζουν να δημιουργούνται τέτοιες ψευδαισθήσεις. Όχι. Εδώ έχουμε μια καρτ ποστάλ, όπως έχουμε την απλή εικόνα, όπως είπατε, στην Ρόδο. Επομένως λοιπόν, η πίστη είναι το άνοιγμα της καρδιάς του ανθρώπου για το άνοιγμα του διακόπτη του πνευματικού για να μπορέσει ο άνθρωπος να προσεγγίζει το γεγονός του θαύματος. Ο Μητροπολίτης Ρόδου, που τον είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Κύριλλος, μας είπε ότι πρόκειται για ένα σημείο. Τώρα, αν πρόκειται για καλό ή κακό ιονό, ο χρόνος θα δείξει. Εσείς τι πιστεύετε, γιατί στις μέρες μας και στις δύσκολες συνθήκες στις οποίες διανύουμε, συνήθως τα χαρακτηρίζουμε κακούς ιονούς? Συγγνώμη. Πρώτον, ήθελα να πω ότι δεν μπορεί να δει το θαύμα, να το συναισθανθεί, να το αντιληφθεί ο άνθρωπος ο πορωμένος. Για τους Φαρισαίους έλεγε ο Χριστός μας, εντυπωρώσει της καρδίας αυτών. Βλέπανε τον Χριστό να παίρνει χώμα, να φτύνει, να το κάνει λάσπη και να το βάζει στους άδειους τελείως οφθαλμούς του τυφλού. Και εκείνοι έλεγαν σήμερα είναι Σάββατο. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε που λέμε. Λοιπόν, πράγματι ο Θεός εμφανίζει, είναι μία όψη του θαύματος, εμφανίζει την παρουσία του, την δηλώνει και προειδοποιεί τον άνθρωπο για κάτι το οποίο πρόκειται να ακολουθήσει, είτε καλό είτε κακό. Πατέρα Γεώργη, αν μου επιτρέπετε, μας λένε
ότι τώρα τηλεφώνησαν στο τηλεφωνικό κέντρο και είπαν ότι η ίδια η συγκεκριμένη εικόνα είχε δακρύσει πριν την επιστράτευση. Και επειδή πάντα στους δύσκολους καιρούς οι άνθρωποι είχαν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από την προφητεία, την καλή, τη δυσάρεστη. Ξέρετε, αυθαίρετα βεβαίως, πολλοί εκ των απλών ανθρώπων, δεν αναφέρομαι στους πνευματικούς, θέλουν να μάθουν, λέει, κάτι να σημαίνει. Δεν είναι ο Γαβριήλ που πετοχαίρε, είναι ο Ταξιάρχης, είναι ο Μιχαήλ. Και να, γι' αυτό ένας τηλεθεατής μας τώρα που μας ακούει και μας παρακολουθεί, λέει, σημειώστε ότι πριν την επιστράτευση η συγκεκριμένη ίδια εικόνα είχε πάλι δακρύσει. Έχουμε τέτοια φαινόμενα όπως συχνά, όπως το Άγιον Όρος επί παραδείγματι. Οι αγιορείτες βλέπουν αν κινείται χωρίς άλλη δύναμη, αέρος, οτιδήποτε, η εικόνα ή το με συγχωρείτε το καντήλι στην Πορταΐτισσα, στην Παναγία. Και σημαίνει, δίνει κάποια προειδοποίηση. Κοιτάξτε, δεν έχουμε σήμερα ανάγκη να περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο από την κατάσταση στην οποία βρισκόμεθα. Γιατί να είναι προειδοποίηση για κάτι που έρχεται, ένα μελούμενο κακό, και να μην είναι προειδοποίηση για να συναισθανθούμε το συνεχιζόμενο κακό σε αυτόν τον τόπο. Διότι πραγματικά είμαστε πλέον όχι υποκατοχή, αλλά είμαστε και στην διαδικασία της απορθοδοξοποιήσεως και ταυτόχρονα του αφελληνισμού. Πιστεύετε, πατέρα Γεώργη, ότι όντως ένα σχέδιο τώρα εκτελείται ή εκτύχεις γίνονται όλα τα γεγονότα αυτά, τα δραματικά που βιώνει στο πετσί του ο ελληνικός λαός? Όχι, και το έθνος μας. Υπάρχει μία νομοτέλεια. Και όταν τα λέμε εμείς οι ερευνητές της ιστορίας, δουλεύουμε με νομοτέλειες. Η νομοτέλεια είναι η σύνδεση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Από το 1830 μέχρι το 1936 με τα πρωτόκολλα του Λονδίνου δημιουργείται το ελληνικό κράτος κατά την βούληση των δυτικών προστατών μας. Δημιούργησα λοιπόν στη Βαλκανική μικρά κρατήδια, προτεκτοράτα, τα οποία τελούν υπομόνιμη κατοχή, άλλοτε χαλαρότερη και άλλοτε δρυμύτερη. Σήμερα είναι η κορύφωση αυτής της κατοχής. Γι' αυτό όταν ακούω, κύριε Νικολόπουλε, να λέγει κάποιος, άκουσα ένα βουλευτή, σεβαστό καθόλου, να λέγει θέλουμε μια Ελλάδα ελεύθερη, μια Ελλάδα ανεξάρτητη, ας τα ξεχάσουμε αυτά. Εμείς από τη στάση μας, πολιτική και λαός, δημιουργούμε την ανεξάρτητη και την ελεύθερη Ελλάδα. Είμαστε υπομόνιμη κατοχή και να σας πω γιατί και μάλλον πώς φαίνεται χαρακτηριστικότερα. Ζητώ συγγνώμη αλλά θα αναφερθώ σε συγκεκριμένο γεγονός χωρίς ονόματα. Είμαι παπάς, κηρύττω αυτή τη στιγμή και δάσκαλος που διδάσκω με την επιστήμη και δεν θέλω να κατηγορήσω αμέσως και απευθείας κανένα. Ξέρετε, παλαιότερα η επικοινωνία γίνεται διαγραμμάτων. Εμείς που ερευνούμε, είναι η δουλειά μας, τα αρχεία, έχω μαζέψει ένα τεράστιο υλικό, λέμε ο μεγάλος ο Τρικούπης. Όταν ο Τρικούπης, που έκαμε πολλά για την Ελλάδα, αιωνία του μνήμη, ο Χαρίλαος Τρικούπης, όταν λοιπόν επικοινωνούσε με τους άλλους, με τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, της πρώτης δυνάμεως του κόσμου τότε, μιλούσε ως ένας μαθητής γυμνασίου προς τον γυμνασιάρχη του. Ο Βενιζέλος ήταν εξαρτημένος από την Στοά, γαλλική και αγγλική, και επειδή είχε Ελλάδα μέσα στην καρδιά του, προσπάθησε δια της διπλωματικής οδού να πείσει τα αφεντικά μας απ' έξω ότι τα συμφέροντά μας ταυτίζονται. Και αν πήραμε κάτι με τον Βενιζέλο, το οφείλουμε ότι οι σχεδιασμοί των μεγάλων ταυτίζονταν με τους σχεδιασμούς του Βενιζέλου ή το αντίστροφο και επομένως οι μεγάλοι εργάζονται σε κάθε εποχή για τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο σήμερα που είναι ευκολότερο ή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ή ένας συνεργάτης του και λέει στον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν μιλώ θεωρητικά, δεν θα ήταν ωραίο αύριο κύριε Πρωθυπουργέ να ευχαριστήσετε στην Βουλή την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών? Έπεσε το τηλεφώνημα που θα έλεγε και ο αγαπητός Χάρι Κλίν και την επομένη μέσα στη Βουλή ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέγει ευχαριστούμε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι θυμάμαι, νομίζω ο Σιμίτης ήταν, ήμουν στη Βουλή τότε, νομίζω. Και ήταν υπέρ μιας μερίδος βουλευτών που αντετάχθη. Ακούσαμε το «ο», το παρατεταμένο «ο» που ήταν έκφραση αντιθέσεως. Επομένως λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση προϊούσας κατοχής. Και σήμερα φτάσαμε μάλλον εις το κατακόρυφο.
Σε αυτή την κατάσταση όμως στην οποία βρισκόμαστε, στις δύσκολες αυτές συνθήκες τις οποίες διανύουμε και τις περιγράψατε κι εσείς, μήπως και ο ρόλος της Εκκλησίας θα έπρεπε να είναι πιο ενεργός και αν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να γίνει αυτό? Σύμφωνοι. Το ότι υπάρχει πάντα το καλύτερο και το πληρέστερο είναι γεγονός. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι επιτελεί το καθήκον του στο ακέραιο. Οποιοδήποτε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον εκκλησιαστικό χώρο που είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Έχουμε μεν την ιεροσύνη και επικαλούμεθα συνεχώς τη χάρη του Θεού, αλλά το ανθρώπινο στοιχείο πολλές φορές απομακρύνεται από αυτή τη σχέση ανθρώπου-Θεού. Πολλά πράγματα ίσως, και γιατί όχι, θα μπορούσαν να γίνουν. Περισσότερα από όσα γίνονται σήμερα. Υπάρχει όμως και ένα θέμα εκκλησιαστικής πολιτικής. Η Εκκλησία έχει την πολιτική της με την αρχαία αριστοτελική σημασία του όρου, την ορθώς νοουμένη πολιτική, τρόπο δηλαδή ενεργείας, τρόπο συμπεριφοράς. Αυτά, ξέρετε, καθαγιάστησαν από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό τον 8ο αιώνα και είναι η συνέχεια της ελληνικής σκέψης, όπως ήταν η σκέψη του Αριστοτέλους. Οπότε λοιπόν, όπως έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στις αρχές του 2ου αιώνα, είναι φοβερότερος ο επίσκοπος όταν σιωπά παρά όταν ομιλεί. Είναι πράγματα, τα έλεγε και ο Καραμαλής, ο Μακαρίτης, ο γέρον ο Καραμαλής, ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται και άλλα που λέγονται αλλά δεν γίνονται. Θεωρείτε ότι λείπει ένας θρησκευτικός ηγέτης στις μέρες μας? Κοιτάξτε, όχι. Είναι αρκετοί οι θρησκευτικοί ηγέτες και δεν κολακεύω. Δόξα τω Θεώ, έχω πολυμελή οικογένεια και δεν περιμένω να γίνω επίσκοπος, δεσπότης δηλαδή. Επομένως δεν κολακεύω ούτε τον νυν αρχιεπίσκοπο που τον ξέρω από τα φοιτητικά μας χρόνια. Αλλά έχουμε στιγμές εκρήξεως όπως είχαμε πρόσφατα. Οι δηλώσεις του Αγίου Μεσογείας προημερών. Είναι κάτι που δείχνει τι αισθάνεται, τι ζει. Το ράσο, να μην πω εκκλησιαστικός χώρος που είμαστε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά τι ζει το ράσο στις τραγικές στιγμές στις οποίες διεργόμεθα. Και έπειτα, λέμε τι κάνει. Δεν είναι μικρό πράγμα τα συσίτια. Δεν είναι μικρό πράγμα ότι τονώθηκε ακόμα περισσότερο η φιλανθρωπία ως αγάπη προς τον συνάνθρωπο, προς τον άλλον, των ενοριών, κυρίως των εφημερίων και αυτών των επισκόπων. Επομένως, γίνονται πολλά πράγματα, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν πατέρα Γεώργιε. Αν μου επιτρέπετε, δύο θέματα θέλω να βάλω. Το ένα, τις λίγες μέρες που έμεινα στο Υπουργείο Εργασίας, πήγα στον Αρχιεπίσκοπο και κάναμε ένα πλάνο για να προσφέρει η Εκκλησία με τις δυνατότητες που έχει, με τα δίκτυα των εθελοντών που έχει και με τις υπηρεσίες που παράσχει, νέες θέσεις εργασίας. Συγγνώμη, θρασίτα τα διακόπτω. Ήθελα από την αρχή να σας πω, κύριε Υπουργέ, αλλά... Λέω, θα το θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή τον κοπλιμεντάρω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, συνεχίζει. Λοιπόν, το έχω ξεχάσει, ειλικρινά. Ήταν άλλωστε δραματική εμπειρία, τόσο την περίμενα. Ήταν ηρωική πράξη αυτό που κάνατε. Λοιπόν, εκεί με τον Αρχιεπίσκοπο πράγματι συμφωνήσαμε και κάναμε ένα πρωτόκολλο, δηλαδή η ελληνική πολιτεία με την ελληνική εκκλησία. Και αυτό είναι ένα θέμα, όπως είπε η Ξένια Υγόγου. Η Εκκλησία όντως μπορεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και καινούργιες ευκαιρίες εργασίας. Όμως, εγώ ήθελα κυρίως να παρακαλέσω να ακούσουμε ένας τωράσο, είπατε, ένας εξομολόγος, ένας πνευματικός πατέρας που προστρέχει κόσμος εκεί απελπισμένος, καταπονημένος από τα βάσανα της ζωής, από ό,τι κουβαλάει στην ψυχούλα του, ό,τι προβλήματα όμως έχει και στην καθημερινότητά του. Και είναι ένα βήμα πριν την αυτοκτονία. Τι του λέει? Τι του λέει ο παπάς, πώς τον κρατάει όρθιο, τι είναι εκείνο που μπορεί, ας πούμε, για να το συνδέσουμε πάλι με την αφορμή που μας έφερε εδώ και σας ευχαριστώ και εγώ για άλλη μια φορά, εμείς όλοι σας ευχαριστούμε, όλοι οι τηλεθεατές, όλη αυτή η μεγάλη παρέα, με την αφορμή του θαύματος. Όσο κι αν δεν έχει ανάγκη η πίστη μας να αποδειχθεί με θαύματα. Θυμάμαι εκείνο το ωραίο του πατρός Παϊσίου, θα μου το επιτρέψετε να το μοιραστώ, εσείς το ξέρετε με τους τηλεθεατές μας. Πήγανε κάποιοι φοιτητές και του λένε, μάθαμε ότι κάνεις θαύματα, είναι αλήθεια? Λέει, βεβαίως. Λέει, άμα κάνεις ένα και εμάς. Αμέ, γελώντας, πάντα χαμογελαστός ο πατήρ Παΐσιος, δεν είχε το ύφος των χιλίων καρδιναλίων. Βλέπω κάτι δεσποτάδες εκεί που φοράνε
Αυτά εκεί. Όχι να ζωραίο, δεν θυμίζουν ούτε αυτοκράτορα του Βυζαντίου που θέλουν. Είναι σατραπικά αυτά, τα λένε ναι, πάντοτε. Κάτι αυτά στο κεφάλι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κουδούνια. Ο Παΐσιος εκεί με το τρίπιο ράσο λέει: Βεβαίως, βεβαίως. Λέει: Το βλέπεις εκεί το τσεκούρι, πήγαινε φέρτο. Πάει ο φοιτητής, ο καψερός, φέρει το τσεκούρι, του λέει: Σκύψε, λέει τι, λέει: Α, σου κόψω το κεφάλι και α το κολλήσω. Λέει: Βα, λέει: Δεν θες θαύμα, παιδί μου. Όχι, 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 δεν θέλω κανένα θαύμα να μου κάνεις. Όμως λοιπόν, πατέρα Γεώργιε, αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους που εσείς τους ξέρετε, είστε οικογενειάρχης. Ζείτε ό,τι ζει ο μέσος Έλληνας πολίτης, αλλά πολύ δε περισσότερο ζείτε τον πόνο. Τον πόνο που μεταφέρεται με οκάδες, με τόνους, από τους πιστούς που έρχονται κάτω από το πετραχύλι σας. Τι λέτε? Τον πόνο τον ζούμε, αρχίζω από αυτό το ωραίο, το εύστοχο που είπατε, τον πόνο το ζει ο παπάς. Αυτό το έζησα περισσότερο στη Γερμανία, διότι εκεί σπουδάζοντας μεταπτυχιακά έγινα και κληρικός. Και ο μόνος που μπορούσε να μπει στα δωμάτια, δεν λέω σπίτια, των Ελλήνων εργατών, 5-6 πρόσωπα σε ένα δωμάτιο 5x4, με τη σόμπα στη μέση, καλυμμένη με τα εσώρου, με αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Ποιος πολιτικός, ποιος πρεσβειακός, ποιος προξενικός μπήκε ποτέ, ίσως υπήρχαν μια-δύο εξαιρέσεις. Λοιπόν, τον πόνο του λαού τον ζει περισσότερο ο παπάς. Και όπως έλεγε και ο Ράνσιμαν, ο μεγαλύτερος βυζαντινολόγος του 20ου αιώνος κατά την ταπεινή μου κρίση, ουδέποτε αποχωρίστηκαν από αλλήλους ο παπάς με το λαό. Και παπάς εδώ είναι και οι επίσκοποι εκείνοι οι οποίοι ήσαν μέσα στην αποστολή τους. Γιατί υπάρχουν και αρνητικά αλλά και θετικά παραδείγματα. Θυμάμαι τον δεσπότη του Βελγίου με τη Βέσπα. Για να προχωρήσω λοιπόν. Ο παπάς είναι μέσα στον ανθρώπινο πόνο. Τι προσφέρουμε? Προσφέρουμε Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα. Τι σημαίνει αυτό? Προσφέρουμε δυνατότητες σταθεροποιήσεως της πίστης του Χριστού, της Ορθοδοξίας μέσα μας, του τρόπου δηλαδή αναφοράς εις τον Θεό, που γεννά ταυτόχρονα έναν ανάλογο τρόπο ζωής. Δηλαδή η πίστη και η κοινωνικότητα, με την έννοια του κοινοβίου, της κοινότητας, είναι τα δύο στοιχεία που μπορούμε να προσφέρουμε. Πατέρα Γεώργιε, δεν σας έχουν, συγγνώμη βρε Ξένια, δεν σας έχουν βρει άνθρωποι και σας λένε «Καλά μωρέ παππούλη μου, καλά είναι αυτά, αλλά εγώ τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα, όταν μιλούμε έχω το χαράτσι, έχω εκείνο, έχω τ' άλλο, με πιέζουν». Τι τους λέτε? Κύριε Νικολόπουλε και κυρία Γόγου, όταν οδηγούμε τον άνθρωπο σε αυτά που σας είπα, που είναι ο θεανθρώπινος Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός, Θεός και άνθρωπος, η πίστη ως μόνιμη αναφορά και προσήλυση του ανθρώπου στη χάρη του Θεού, αποφεύγεται η αυτοκτονία συνεπώς. Κανείς ορθόδοξος, δεν κατηγορώ κανένα, καταλαβαίνω την τραγικότητα όλων, αλλά κανείς που έχει σχέση άμεση με τη χάρη του Θεού δεν αυτοκτονεί. Αλλά από την άλλη πλευρά οδηγεί και σε ένα τρόπο ζωής που σώζεται μέσα στο μοναστήρι. Τι είναι αυτό? Η Ορθοδοξία και ο αρχαίος Ελληνισμός, τα αρχαία ελληνικά κοινά που ήταν το πρότυπο του μεγάλου βασιλείου που οργάνωσε το κοινόβιο, υπάρχουν μέσα στο κοινοβιακό μοναστήρι, που είναι το πρότυπο της κοινότητας και της κοινωνίας μας. Αυτό σημαίνει ότι εντάσσουμε τον άνθρωπο σε ένα χώρο που ισχύει αυτό που λέγει ένας ψαλμός. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκές τη σωτηρία. Αυτό σημαίνει, όπως λένε οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας, ότι αν έχουμε κάτι μοναστηριακό, επισκοπικό, δεν θα το δώσουμε στον Άρχοντα. Διότι δεν θα το επιστρέψει στο μοναστήρι. Θα το δώσουμε εις τους πολυφαμελίτες, κληρικούς και λαϊκούς, 12ος κανόνας της 7ης Οικουμενικής, για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν, να θρέψουν τα παιδιά τους, αλλά να παραμείνει πάντοτε εκκλησιαστικό, δηλαδή κοινό. Αυτό λοιπόν προσφέρουμε, να αποσπούμε την πίστη, την πεποίθηση και την αναμονή σωτηρίας από ανθρώπους. Πάντως, μιας και μιλάμε άρχοντες εδώ, για συγγνώμη, είναι και οι εκκλησιαστικοί, τα εκκλησιαστικά πρόσωπα, που κατά τον Όμηρο είμαστε όλοι πνευματικοί και κοινωνικοί πολιτικοί ηγέτες, είμαστε όλοι ποιμένες λαών. Δηλαδή, έχουμε την ευθύνη για το ποιμνιό μας. Και αυτό λέγει ο Χριστός στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, ότι ο ποιμήν ο καλός θυσιάζει την ψυχή του, την ζωή του υπέρ των προβάτων. Βλέπετε πως λένε, δένει ο Ελληνισμός με την Ορθοδοξία. Πάντως, μιας και μιλάμε για την προσφορά της Εκκλησίας και την πνευματική κυρίως προσφορά στην οποία αναφέρεστε, κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Δεν είναι μόνο κοινωνική. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πνευματικό στην παράδοση της Ελληνορθοδοξίας είναι και σωματικό, είναι και κοινωνικό. Ωραία. Δεν μπορεί
Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του να πει στον άλλον πήγαινε και ο Θεός θα σε διαθρέψει, εσύ θα του δώσεις να φάνε. Το να δώσω στους άλλους, διατροφή στο πεντακισχυλίο, το να δώσω στους άλλους τα αναγκαία για τη ζωή τους είναι το πνευματικότερο που υπάρχει. Εκεί αυτό, ήθελα να καταλήξω. Συγγνώμη, μία φράση, συγχωρήστε τον άκερον ίσον ενθουσιασμό μου. Γι' αυτό το πρώτο που στις πράξεις των Αποστόλων, έκτο κεφάλαιο, μετά την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Πεντηκοστή, συγκροτείται, είναι κοινωνία με πολιτική διακονία. Οι επτά που λεγόταν διάκονοι είχαν αναλάβει το ρόλο των πολιτικών που πρέπει να έχουν σήμερα. Η πολιτική μας είναι, αν είμαστε στην αυθεντική παράδοση, η συνέχεια δηλαδή, είναι η διάδοχη των επτά. Του Στεφάνου, του Τίμωνος, του Νικολάου. Μέσα λοιπόν σε αυτούς φαντάζομαι δεν βάζετε περιπτώσεις σαν του Άκη του Τσοχατζόπουλου, έτσι λίγο για να... Κοιτάξτε, τέτοιες περιπτώσεις είναι αξιοθρήνητες περιπτώσεις. Το τραγικό από τη μια πλευρά είναι ότι κάποιοι επιλέγονται για διαφόρους λόγους και πληρώνουν τις αμαρτίες και των άλλων. Χωρίς να αρνούμε ότι πρόκειται περί εγκλημάτων, όχι απλώς αμαρτίας. Αλλά αν αρχίζαμε να εξετάζουμε βαθύτερα τα πράγματα... Ο αναμάρτητος. Έτσι, πρώτον τον λύθο. Εγώ για να ολοκληρώσω το ερώτημα που σας έθεσα πριν, ήθελα να πω ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις κατά καιρούς για την προσφορά της Εκκλησίας, που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη. Και μιλάω για τις συζητήσεις που έχουν γίνει για την περιουσία που έχει η Εκκλησία, όπου ενδεχομένως θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο παραπάνω στις δύσκολες μέρες που διανύει η χώρα μας. Ο κύριος Ιερώνυμος, που ξέρει καλά τα πράγματα, έχει εκθέσει πολλές φορές. Έχει μιλήσει για το πρόβλημα της λεγόμενης εκκλησιαστικής περιουσίας. Από την εποχή των Βαβαρών μέχρι το 1950-52, έχουμε ειδικό σύγγραμμα, έχουν γίνει περί τις 320, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Έχει μείνει ένα ελάχιστο μέρος, το 3-4%, υπάρχει δε και ένα βιβλίο μικρό, αλλά σπουδαίο, του συναδέλφου θεολόγου κυρίου Ευαγγέλου Λέκου, και το συνιστώ σε όλους, στην Αποστολική Διακονία θα δει, είναι πολύ μικρό και φθηνότατο. Οπότε λοιπόν, αυτό που έμεινε σήμερα, επειδή κατά το πλείστον είναι αγροτολιβαδικές εκτάσεις που είναι αναξιοποίητες, δεν δίνανται να αξιοποιηθούν, γίνεται ένας λόγος περί εκκλησιαστικής περιουσίας, ενώ, μόνο αυτό θα σας πω, τα μεγαλύτερα δημόσια ιδρύματα της περιοχής των Αθηνών είναι καταπάτηση εκκλησιαστικής περιουσίας. Άρα, το ελάχιστο που έχει απομείνει πρέπει να το διαθέτουμε για τις ανάγκες του λαού. Η ιστορία μας, τι μας λέει, μέχρι τα δισκοπότηρα πουλούμε για να θρέψουμε τον κόσμο και να βοηθήσουμε όταν πρόκειται για πολεμικά γεγονότα. Πατέρα Γεώργια. Αυτό πρέπει, συγγνώμη κύριε Νικολόπουλε, αυτό πρέπει, αν δεν το κάναμε μέχρι σήμερα ή στο σημείο που πρέπει, πρέπει όλοι μας να το κάνουμε το ταχύτερο δυνατό. Πατέρα Γεώργιε, θέλω να σας παρακαλέσω, φτάνοντας έτσι ίσως προς το τέλος, θέλω να μας πείτε σε αυτούς τους καιρούς της κατοχής, της ξένης κατοχής, όπως εσείς είπατε, τι κάνει ο Έλληνας που είναι και Ορθόδοξος, που είναι και Χριστιανός, που έχει έτσι και μια διάθεση μαρτυρική, δηλαδή της μαρτυρίας, της ομολογίας, για την πατρίδα του, για την πίστη του, την ώρα που, να, αυτή την Κυριακή ξεκινάει ένα καινούριο κόλπο. Λέει, θα είμαστε ανοιχτά και την Κυριακή, γιατί έτσι, λέει, θα τονώσουμε. Μήπως γι' αυτό θαυματούργησε η εικόνα στη Ρόδο. Δεν ξέρω, αλλά πάντως, ξέρετε, βήμα... Δεν αστειεύομαι. Όχι, όχι. Είναι δείγματα από συνθέσεων. Αλλά πάρα πολύ. Λένε βήμα-βήμα τα τελευταία χρόνια. Θα σας το πω έτσι απλά για την συντροφιά μας εδώ, γιατί όλοι οι απλοί άνθρωποι είμαστε. Ξυλώνουν, λέει, το πουλόβερ αυτό. Έτσι. Και εμείς, λίγο-λίγο, δεν πειράζει. Λίγο τα θρησκευτικά, λίγο εκείνο, λίγο η προσευχή, λίγο να κατεβάσουμε τις εικόνες. Λίγο να μας πούνε και θρήσκους, λίγο να μας πούνε και εκείνο, έτσι γινόμαστε, μας λέγανε Ευρωπαίοι. Τώρα λέει όχι, θέλουμε να γίνετε Ουγκάντα, δεν έχετε εσείς δικαιώματα που έχουν οι άλλοι Ευρωπαίοι. Σε αυτούς όμως τους καιρούς. Η Εκκλησία κάνει αυτό που κάνει, όπως είπατε, εγώ έχω άλλη γνώμη, θα μου επιτρέψετε, από το υπόδειγμα Χριστόδουλου που φώναζε, που μίλαγε η Εκκλησία με τη φωνή του Αρχιεπισκόπου, έχουμε σήμερα έναν Αρχιεπίσκοπο που μιλά πολύ λιγότερο, να το πω έτσι.
Έχουμε μια εκκλησία που πήρε μέρος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. Και βγήκε ο Παναγιώτατος ο άνθιμος και είπε ναι να δώσουμε τα καντήλια να μην χάσουμε την Εθνική Τράπεζα. Δεν είπε. Κοιτάξτε. Εκείνο που είπατε, συγγνώμη, εγώ τα λέω αυτά. Όχι. Και χάθηκαν εκατομμύρια τα ξέρω και στην Εθνική Τράπεζα. Και αν τα μάθει ο λαός πόσα χρωστάει η Εκκλησία. Πόσα χρωστάει η Εκκλησία στην Εθνική Τράπεζα, η οποία χρηματοδοτεί μήπως το ελληνικό εμπόριο. Όχι βέβαια. Ας λέμε η Σύνοδος και οι Μητροπολίτες. Εκκλησία είστε κι εσείς. Ακριβώς. Σώμα Χριστού. Επομένως, μη συγχαίουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού με την ιεραρχία. Όχι, το λέω γιατί. Είναι η διακονία του Εκκλησίου. Το λέω, πατέρα Γεώργιε, γιατί νομίζουν ενδεχομένως μερικοί ιεράρχες ότι δεν ξέρει ο λαός. Ξέρει ο λαός. Και σκανδαλίζεται ο λαός. Και αν δεν μιλάει, λέει, δεν το κάνω γιατί φοβάμαι μήπως κάνω κακό στην υπόθεση τη γενικότερη. Κοντά. Γιατί αλλιώς έπρεπε να πάει η Εκκλησία και να πει τώρα στην Εθνική Τράπεζα, αλήθεια, δίνετε θαλασσοδάνεια από τα καντήλια και τους αφήνει. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και ξέρετε τι λέω. Προσυπογράφω τα όσα είπατε. Στην Γερμανία πάλι 4 χρόνια ιερεύς, διάκονος του μαρτυρικού λαού μας, στα σκλαβοπάζαρα της Γερμανίας, γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα. Στη Γερμανία έμαθα ποιος είναι ο λαός μας και να σέβομαι το λαό μας. Και χρειαζόμαστε ένα τέτοιο φροντιστήριο όλοι οι κληρικοί και μάλιστα οι Μητροπολίτες μας. Η Εκκλησία λοιπόν ο σώμα οφείλει συνεχώς να διακρατεί τον λαόν μέσα στο πλαίσιο, μέσα στα συστατικά της παράδοσής του. Είναι η πίστη μας, είναι η γλώσσα μας, είναι η ιστορία μας. Για να μας ξυλώσουν, όπως είπατε, και να μας διαλύσουν, χτυπούν αυτά τα βασικά στοιχεία, συστατικά της εθνικής μας ταυτότητος. Και σήμερα περνάμε κρίση ταυτότητος. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναστρέψουμε τον λαό μας και αυτό γίνεται στις ενορίες, ξέρετε. Αλλά κατόρθωσαν οι οποιοιδήποτε εχθροί του έθνους να αποσυνδέσουν ένα μεγάλο μέρος του λαού μας από τον αυθεντικό τρόπο της ρωμαϊκής, της ελληνοορθόδοξης, δηλαδή ύπαρξης. Αυτό ακριβώς είναι ο χωρισμός Εκκλησίας Πολιτείας. Ο χωρισμός με το νόμο 590 του 1977 υπάρχει. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Αλλά χωρισμός σημαίνει κατά πολλούς πολιτικούς αποσύνδεση πλήρης της πίστεώς μας από την ζωή μας, από το έθνος. Λυπόμαστε. Σε αυτή την κατεύθυνση, συγχωρείτε μια φράση, σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαζόμεθα και εργαζόμεθα να διατηρήσουμε την ενότητα. Όπως ξέρετε θα αποφύγουμε την διάσπαση που μας δημιουργεί ο κομματισμός. Δεν είμαι κατά των κομμάτων, αλλά να γίνουν κόμματα παρατάξεις Χριστού και Ελλάδος, πώς θα ευεργετήσουμε καλύτερα το έθνος και όχι πώς θα υποταχθούμε ανετότερα στα ξένα συμφέροντα. Δυστυχώς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αυτά εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους τα υπάρχοντα κόμματα. Ουδε μία τέτοια διάλυση του εαυτού μας μέσα στην παράταξη, είτε λέγεται ποδοσφαιρική, είτε λέγεται κομματική, να ξαναβρούμε την ενότητά μας στον χώρο της κοινότητος. Και αφού δεν υπάρχουν κοινότητες, κάποιοι τις διάλυσαν, υπάρχει η ρίζα των κοινοτήτων που είναι η ενορία. Οπότε λοιπόν όταν ενταχθούμε όλοι μέσα σε αυτόν τον τρόπο ζωής, σε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως, θα ξαναβρούμε την ταυτότητά μας. Και εμείς, τότε μπορούμε να μοιράσουμε. Τώρα Γεωργία, είμαστε δεν θέλουμε να σας διακόψουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος σας... Δεν θα θέλαμε να τελειώσετε. Και πιστεύω ότι το ίδιο και οι τηλεθεατές μας. Πρέπει όμως εδώ να βάλουμε μια άνω τελεία. Θα παρακαλέσουμε τον πατέρα Γεώργιο σύντομα να τον έχουμε και πάλι μαζί μας. Πατέρα Γεώργιε, είναι η ώρα της αντίστασης. Είναι η ώρα της αντίστασης. Ποιας αντίστασης όμως. Το αίμα φέρνει άλλο αίμα. Δεν είναι η μέρα αυτής της αντιστάσεως. Μολονότι όταν καταλάβουμε ότι είναι όχι απλώς δεν είμαστε υποκατοχήν, αλλά είμαστε παραδομένοι από ηγέτες μας στις ξένες δυνάμεις, θα πάμε στο 21. Και έρχεται. Ποιο είναι το 21, καριοφύλια πήραν. Δεν πετούσαν 30 φύλλα. Μακάρι να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτή τη λύση, η οποία κατά την ταβινή μου κρίση μέσα στην ομοτέλεια που είπα πριν έρχεται. Αλλά θέμα η επανάσταση πρέπει να είναι πρώτα εσωτερική για να αποφύγουμε αιματοκυλίσματα, αιματοχυσίες, τα οποία θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Γεώργιο για τη χαρά που μας έδωσε να μας πει όσα πιστεύω ότι κι εσείς είχατε ανάγκη να ακούσετε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
λόγια παρηγορίας, λόγια παραμυθίας, λόγια όμως που μας κρατούν όρθιους, έτοιμους, να δώσει ο καθένας μας τον δικό του αγώνα από εκεί που βρίσκεται. Μείνετε μαζί μας, σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας.